Με τη σειρά των μαθημάτων μας από το βιβλίο Γένεσης, είμαστε στη σελίδα 42 και θα διαβάσουμε το κεφάλαιο 42, μη β' κεφάλαιο, Γένεσης, σελίδα 42. Και είδε ο Ιακώβ ότι ευρίσκεται ο σίτος εν Αιγύπτο και είπε ο Ιακώβ προς τους υιούς αυτού, τι βλέπετε ο εις τον άλλον? Και είπε, ιδού ήκουσα ότι βρίσκεται σίτος εν Αιγύπτο. Κατάβητε εκεί και αγοράσατε δι ημάς εκείθεν, δια να ζήσομεν και να μην αποθάνομεν. Και κατέβησαν οι 10 αδελφοί του Ιωσήφ, δια να αγοράσουν σίτον εξ Αιγύπτου. Τον Βενιαμίν όμως των αδελφών του Ιωσήφ δεν απέστειλε ο Ιακώβ μετά των αδελφών αυτού, διότι είπε, μήπως συμβεί σε αυτό η φορά. Και ήλθον οι ιοί του Ισραήλ δια να αγοράσω σίτον μεταξύ των εκεί ερχομένων. Διότι πείνα ήτο εν τη γη Χανάν. Ο Ιωσήφ δε ήτο ο διοικητής του τόπου, αυτό σε πόλεις πάντα των λαών του τόπου. Ήλθαν λοιπόν οι αδελφοί του Ιωσήφ και προσεκίνησαν αυτόν επιπρόσωπον έως εδάφρους. Ειδών δε ο Ιωσήφ τους αδελφούς αυτού εγνώρισεν αυτούς. Προσεποιήθη όμως των ξένων προς αυτούς και λάλη προς αυτούς σκληρά. Και είπε προς αυτούς, πόθεν έρχεστε? Ιδέ είπον εκ της γης Χανάν για να αγοράσομεν τροφάς. Και ο μεν Ιωσήφ εγνώρισε τους αδελφούς αυτού, εκείνοι όμως δεν εγνώρισαν αυτόν. Και ενεθυμήθη ο Ιωσήφ τα ενύπνια τα οποία ενυπνιάστη περί αυτών και είπε προς αυτούς, κατάσκοπήστε, ήλθετε να παρατηρήσετε τα γυμνά του τόπου. Ιδέ είπον προς αυτόν, ουχή κυριέ μου, αλλά ήλθομεν η δούλη σου για να αγοράσομεν τροφάς. Εμείς πάντες είμεθα ή ενός ανθρώπου. Καλοί άνθρωποι είμεθα. Η δούληση δεν είναι κατάσκοπη. Και είπε προς αυτούς, ουχή, αλλά τα γυμνά του τόπου ήλθετε για να παρατηρήσετε. Ιδέ είπον, η δούληση είμεθα 12 αδελφοί ή ενός ανθρώπου εν τη γη Χανάν. Και ιδού ο νεότερος ευρίσκεται σήμερα μετά του πατρός Σιμών, ο δε άλλος δεν υπάρχει. Και είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, τούτο είναι το οποίο σας είπα λέγον, κατάσκοπήστε. Με τούτο θέλετε δοκιμαστεί. Μα την ζωή του Φαραώ δεν θέλετε εξέλθει εντεύθεν αν δεν έλθει εδώ ο αδελφός σας ο νεότερος. Αποστείλατε έναν από σας και ας φέρει τον αδελφό σας. Σεις δε θέλετε μένει δέσμη έως ου αποδειχθώσιν η λόγη σας αν λέγετε την αλήθεια η δε μη μα τη ζωή του Φαραώ κατάσκοπη βεβαίως είστε. Και έθεσεν αυτούς υποφύλαξην 3 ημέρες. Και την τρίτη ημέρα είπε προς αυτούς ο Ιωσήφ, τούτο κάμετε και θέλετε ζήσει, διότι εγώ φοβούμαι τον Θεό. Εάν είστε καλοί, είσαι εκ των αδελφών σας, σας μείνει δέσμιος εν τη φυλακή, όπου είστε εσείς, όπου είστε, εσείς δε υπάγετε, λάβετε σύτον δια την πείναν των οικειών σας. Φέρετε όμως προς εμέ τον αδελφό σας τον νεότερον, ούτω θέλουσιν αληθεύσει λόγοι σας και δε θέλετε αποκάμει, αποθάνει και έκαμον ούτω. Και είπε ο εις προς τον άλλον, αληθώς ένοχοι είμεθα δια των αδελφών ημών, διότι καθώς την θλίψη της ψυχής αυτού, καθώς είδομεν τη θλίψη της ψυχής αυτού, ότε παρεκάλλει εμάς και δεν εισηκούσαμεν αυτού, δια τούτο επήλθεν εφ' ημάς η θλίψη αυτή. Απεκρίθη ο Ρουβίν προς αυτούς λέγον, δεν είπον προς εσάς λέγον, μη αμαρτήσετε κατά του πεδίου και δεν εισηκούσατε, δια τούτο ιδού και το αίμα αυτού εξητείτε. Και αυτοί δεν ήξευρον ότι εννοεί ο Ιωσήφ, διότι συνομίλουν διερμηνέως. Και συρθείς από πλησίον αυτόν έκλαυσε. Και πάλιν επέστρεψε προς αυτούς και λάλη προς αυτούς και έλαβεν εξ αυτών των Σιμεών και έδεσεν αυτόν ενώπιον αυτών. Τότε προσέταξε ο Ιωσήφ να γεμίσω στα αγγεία αυτών σίτων και να επιστρέψω στο αργύριο νεκάστου εν το σακείο αυτού και να δώσω συν σε αυτού ζωοτροφία εν δια την οδόν και έγινε σε αυτού ούτω. Και φορτώσατε στον σίτον αυτών επί τους όλους αυτών, ανεχώρησαν εκείθεν. Όντε δε εις εξ αυτών έλυσε το σακείον αυτού δια να δώσει εις τον όνον αυτού τροφήν εν το καταλήματι, είδε το αργύριον αυτού και ειδού το εν το στόμα του σακείου αυτού. Και είπε προς τους αδελφούς αυτού, το αργύριον μου μειωδόθη ο πίσω και μάλιστα ειδού είναι εν το σακείο μου. Και εξεπλάγει η καρδία αυτών και συνεταράχθησαν λέγοντες προς αλλήλους, τι είναι τούτον το οποίο μας έκαμε ο Θεός? Ήλθον δε προς τον Ιακώβ, τον πατέρα αυτών στη γη Χανάν και απήγγειλαν προς αυτόν πάντα τα συμβάντα εις αυτούς λέγοντες, ο άνθρωπος, ο Κύριος του τόπου, ελάλησε προς ημάς σκληρά και εξέλαβεν ημάς ως κατασκόπους του τόπου.
Και είπαμε σε αυτόν, είμεθα καλοί άνθρωποι, δεν είμεθα κατάσκοποι. 12 αδελφοί είμεθα, ή του πατρός ημών. Ο εις δεν υπάρχει, ο δε νεότερος είναι τη σήμερον, μετά του πατρός ημών εν τη γη Χαναάν. Είπε δε προς ημάς ο άνθρωπος, ο Κύριος του τόπου, με τούτο θέλω γνωρίσει ότι είστε καλοί άνθρωποι, ένα εκ των αδελφών σας αφήσετε με τεμού και λαβώντε σύτων δια την πείνα των οικειών σας, απέλθετε και φέρετε προς εμέ τον αδελφό σας τον νεότερον, τότε θέλω γνωρίσει ότι δεν είστε κατάσκοποι, αλλά είστε καλοί και θέλω σας αποδώσει τον αδελφό σας και θέλετε μπορέβεστε τον τόπο. Και ότε καίνουν τα σακία αυτών, ιδού εκάστου το κομβόδεμα του αργυρίου ή το εν το σακίο αυτού και οι δόντες αυτοί και ο πατήρ αυτών, τα κομβοδεύματα του αργυρίου αυτών εφοβήθησαν. Και είπε προς αυτούς ο Ιακώβ, ο πατήρ αυτών, σεις με τεκνώσατε. Ο Ιωσήφ δεν υπάρχει και ο Σιμεών δεν υπάρχει. Και τον Βενιαμίν θέλετε λάβει, επεμέλθον πάντα ταύτα. Είπε δε ο Ραβίν προς τον πατέρα αυτού λέγον, τους δύο υιούς μου θανάτωσον, εάν δε φέρω αυτόν προς ε, παράδοσο αυτόν στην χείρα μου και εγώ θέλω επαναφέρει αυτόν προς ε. Ο δε είπε, δεν θέλει κατεβεί ο υιός μου με θυμόν, διότι ο αδελφός απέθανε και αυτός μόνος έμεινε και αν συμβεί σε αυτόν συμφορά εν τη οδό που υπάγεται, τότε θέλετε καταβιβάσει την πολιάν μου με τα λύπηση στον τάφον. Αμήν. Ο Ιωσήφ πια είναι πάνω από 37 χρονών. 30 χρονών έγινε, τον διόρισε ο Φαραώ διοικητή του τόπου της Αιγύπτου. 7 χρόνια ευημερίες πέρασαν. Ήρθαν τα 7 χρόνια της πείνας και όταν ο άνθρωπος δεν προνοεί, δεν έχει φρόνηση, δεν προνοεί καλός για το αύριο, τότε βρίσκεται πάντοτε σε δύσκολη θέση και όλη η οικουμένη ήρθε σε δύσκολη θέση πείνας, γιατί παρόλη την ευρυχωρία και την αυθονία των 7 ετών, μόλις πέρασαν λίγοι μήνες, βρέθηκαν σε απόλυτο αδιέξοδο. Όμως αυτό ήταν από το Θεό. Σε αυτά τα 7 χρόνια της ευρυχωρίας ο Θεός ευλόγησε τον Ιωσήφ ιδιαίτερα, του δώσε σοφία, του δώσε σύνεση, του δώσε δύναμη, του δώσε εξουσία. Όλοι τον σεβόντουσαν και ο Φαραώ ακόμη. Δεν υπήρχε κανείς ενάντιος στον Ιωσήφ, τουλάχιστον που να φαίνεται μέσα από τη γραφή. Και επιπλέον γέννησε με τη γυναίκα που του δώσε ο Φαραώ του ιερέως, γέννησε τον Μανασί πρωτότοκο, που σημαίνει λησμονιά, γιατί ήταν ανάγκη να ξεχάσει και ο Θεός τον βοήθησε και ξέχασε και τις ταλαιπωρίες του αλλά και τον οίκο του πατρός του. Τους ξέχασε, τους έβγαλε από το μυαλό του. Τώρα πια ζει μια καινούργια ζωή, καμία σχέση με το παρελθόν, μια ζωή ευλογημένη με την οικογένειά του. Και στη συνέχεια γέννησε και το δεύτερο παιδί, τον Εφραήμ, που σημαίνει ότι ο Κύριος με αύξησε στη γη της θλίψεώς μου. Μετά ήρθε η ευλογία. Και είπαμε και το περασμένη Δευτέρα ότι είναι ανάγκη να ξεχνάμε αυτά που μας κάνουν οι άνθρωποι, γιατί αν δεν τα ξεχάναμε δεν έρχεται η ευλογία του Θεού στη ζωή μας. Και όταν λέω να τα ξεχνάμε σημαίνει μακροθυμούμε, συγχωρούμε, προσευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει αυτούς που μας ταλαιπωρήσανε με οποιαδήποτε μορφή ταλαιπωρίας, να τους ευλογήσει και μάλιστα πιο πολύ και από εμάς. Τόσο πολύ να τους αγαπάμε όπως τον εαυτό μας, που τον εαυτό μας θέλουμε να τον ευλογεί ο Θεός πιο πολύ και πιο πολύ. Ήρθε η ευλογία του Θεού στη ζωή του Ιωσήφ και ξαφνικά φαντάσματα από το παρελθόν. Αλλά ήταν το σχέδιο του Θεού. Ήταν αυτός που τον καιρό της δυστυχίας, της ακαρπίας, όποιοι έρχονταν να αγοράσουν, αυτός τους πουλάγε. Πραγματικά διοικητής του τόπου. Και ξαφνικά βλέπει απέναντί του τους 10 αδελφούς του. Τους γνώρισε, αλλά αυτοί δεν τον γνώρισαν. Δεν μας περιγράφει
ο Λόγος του Θεού τι έγινε στην καρδιά του. Εκείνο που ξέρουμε από αυτά που γράφει η Γραφή είναι πρώτον τους είχε ξεχάσει και ξαφνικά τους είδε μπροστά του. Ποτέ δεν περίμενε ότι θα τους δει μπροστά του. Ποτέ δεν φανταζότανε ότι θα βρεθεί σε αυτή τη θέση. Και το δεύτερο είναι ότι μίλησε σκληρά σε αυτούς. Αν θεωρήσουμε δε ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα, σημαίνει ότι πιθανότατα ότι σκληρύνθηκε η καρδιά του όταν τους είδε. Και είναι και λογικό και ανθρώπινο. Το ότι πέρασε 13 χρόνια αυτή την ταλαιπωρία, υπεύθυνοι ήταν αυτοί που ήταν μπροστά του και οι οποίοι τον προσκύνησαν. Θυμήθηκε τα ενύπνια του Θεού, ότι αυτά που του είχε υποσχεθεί ο Θεός πραγματοποιήθηκαν και βέβαια θα πραγματοποιούνταν, αλλά και αυτά τα είχε ξεχάσει. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί ότι ο Θεός κάποια στιγμή στη ζωή μας αλλάζει τα πράγματα και να το πω πιο σωστά αλλάζει τις καρδιές μας και να το πω πιο σωστά αλλάζει τις καρδιές όλων. Και αυτή είναι η χάρη του Θεού. Αυτό είναι το έλεος του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε δεμένοι, παρόλο που είχε λησμονήσει, είχε συγχωρήσει. Αλλά βλέπετε ότι είχε συγχωρήσει, είχε λησμονήσει, αλλά η καρδιά του άρπαξε πάλι. Φούντωσε. Τι είχε συμβεί? Η πείνα είχε φτάσει και στη Χανάν, στη γη Χανάν. Ο Ιακώβ ο πατέρας που ήταν και ο κυβερνήτης της οικογένειας έμαθε ότι υπήρχε άρτος στην Αίγυπτο και φώναξε τους 10 από τους 11 γιους του που είχε κοντά του. Κράτησε τον Βενιαμίν, τον αδελφό του Ιωσήφ, το μικρότερο, φοβούμενος μήπως πάθει συμφορά κι αυτός. Και τους λέει πηγαίνετε να πάρετε άρτο εκεί που πηγαίνουν όλοι στην Αίγυπτο, γιατί μόνο η Αίγυπτος έχει. Γιατί αν δεν πάτε, φοβερό αυτό, πως αναγκάζει ο Θεός τον άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός να κάνει, γιατί αν δεν πάτε δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε, θα αποθάνουμε. Ο Θεός είναι θαυμαστός, αδερφοί. Δεν υπήρχε ποτέ καμία πιθανότηση να φύγουν ο Ιακώβ και η γη του, που στο τέλος θα φύγουν όλοι μαζί, από τη Χανάν και να πάνε στην Αίγυπτο. Καμία πιθανότηση. Αλλά το είχε πει ο Θεός. Το είχε πει ο Θεός και το είχαν στον Αβραάμ. Και το θυμότανε πιθανόν ο Ισαάκ, πιθανόν και όχι. Πάντως ο Ιακώβ δεν το θυμότανε καθόλου. Δεν δείχνει ποτέ να έχει τέτοιες σκέψεις, ούτε δείχνει ότι το ήξερε καν. Μπορεί να το ήξερε, αλλά δεν του είχε δώσει σημασία. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ξεχνάμε εμείς, ότι δεν φανταζόμαστε εμείς, ότι δεν σκεφτόμαστε εμείς και ο Θεός το έχει προγραμματισμένο, θα το κάνει έστω και με το ζόρι. Από την αρχή θέλω να πω ότι στο τέλος ο Ιωσήφ ομολόγησε, κατάλαβε ότι όλο αυτό που συνέβη σε αυτόν από τους αδελφούς του, ο Θεός το έκανε. Και το έκανε με ένα σκοπό τελικό, εις διατήρησιν ζωής. Και τι θα πει εις διατήρησιν ζωής? Θα πει ότι αν έμεναν στη Χανάν δεν θα υπήρχε διατήρηση ζωής. Γιατί εκεί στη Χανάν υπήρχε αμαρτία και ήδη είχε προσκοληθεί η αμαρτία στην οικογένεια του Ιακώβ και του Ιούδα και φαντάζομαι και σε όλους. Ο μόνος τρόπος να έρθει διατήρηση, να υπάρξει διατήρηση ζωής πνευματικής για να συνεχίσει το θέλημα του Θεού ήταν αυτός ο επώδυνος τρόπος τον οποίο ο Θεός συνηθίζει. Όταν ο άνθρωπος δεν δίνει σημασία, ξεχνάει, ο Θεός συνηθίζει να χρησιμοποιεί επώδυνους τρόπους για να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας παρηγορεί έντονα.
γιατί μπορεί να έχουμε συγγενείς μας, αδέρφια μας, παιδιά μας, φίλους μας, οι οποίοι να έχουν χάσει το δρόμο τους. Εκείνο όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο Θεός, παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι έχασαν το δρόμο τους, ξέχασαν το Χριστό που είναι η οδός, είναι στο μάτι του Θεού και ο Θεός θα αγωνιστεί, συνήθως με επώδυνο τρόπο, να επιστρέψουν σε Αυτόν. Ενδιαφέρεται ο Θεός για τη διατήρηση της ζωής όλων των ανθρώπων. Το μόνο ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο Θεός είναι όταν ο άνθρωπος πάρει η απόφαση θανάτου αρνητική. Δεν θέλω το Χριστό. Τελειώσαμε. Εκεί πάλι ο Θεός, έχω δει πράγματα, πάλι ο Θεός κάνει και μάλιστα κάνει και πιο βαριά πράγματα. Παραδίδει το σώμα του στο διάβολο για να σωθεί η ψυχή του. Και αυτός ο άνθρωπος σώζεται ως διαπηρός. Βλέπετε ότι ο Θεός αγωνίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή να μετανοήσει ο άνθρωπος, να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, να ζητήσει το αίμα του Χριστού για να τον σώσει. Τι όμορφο όμως είναι ο άνθρωπος να έχει πάρει ευθύς εξ αρχής καλή απόφαση, θα ακολουθήσω το Θεό ό,τι και να μου πει. Και εδώ θέλω να κάνω μια σοβαρότατη παρατήρηση στο γεγονός ποιος είναι ο δούλος του Θεού. Γιατί πολλοί, ας πούμε, ισχυριζόμαστε για τον εαυτό μας, για τους άλλους, ότι είμαστε δούλοι Θεού, αλλά κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Δούλος Θεού είναι αυτός ο οποίος παίρνει εντολές. Όταν πάω να πιάσω μια δουλειά, έχω προϊστάμενο. Αν δεν έχω προϊστάμενο, τότε δεν είμαι ούτε υπάλληλος ούτε δούλος. Ο δούλος του Θεού λοιπόν είναι αναγκαίο να παίρνει εντολές. Για να παίρνει εντολές όμως χρειάζεται ο εύκολος, ο ευλογημένος τρόπος, ο ήσυχος τρόπος είναι να εξητάει τη φωνή του Κυρίου. Να εξητάει λόγο Θεού. Να εξητάει με όλη την καρδιά. Τι θέλεις Κύριε να κάνω. Υπήρχαν άνθρωποι στη δουλειά μου αλλά και παντού που όταν δεν είχαν τι να κάνουν ήταν τεμπέληδες και λουφάρανε. Και υπήρχαν άλλοι που όταν δεν είχαν τι να κάνουν πηγαίνανε και λέγανε «Δεν έχω τι να κάνω, πες μου τι να κάνω». Αυτό θέλει ο Θεός για μας. Όχι οκνηρούς, τεμπέληδες, μασκαράδες που έχουν το όνομα αλλά δεν έχουν τη χάρη, αλλά με μία λέξη ζηλωτές στα πνευματικά. Βρέθηκε λοιπόν σε πολύ δύσκολη θέση ο Ιωσήφ, καθώς είδε μπροστά τα 10 αδέλφια του. Η καρδιά του αλλοιώθηκε και μίλησε σκληρά στα αδέλφια του. Βέβαια, αυτό που τον ενόχλησε ιδιαίτερα και θα φανεί και σήμερα και στη συνέχεια είναι ότι δεν ήταν μαζί του ο Βενιαμίν. Ο Βενιαμίν είναι ο αδελφός τον οποίο αγαπάει ιδιαίτερα. Και μάλιστα με το πέρασμα των ημερών θα δούμε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να πάρει το Βενιαμίν μαζί του και τους άλλους να τους αφήσει τη γη Χανάν χωρίς να τους αφήσει να πεινάνε. Αυτό ήταν το σχέδιο στη συνέχεια που δημιουργήθηκε στην καρδιά του. Όμως ας συνεχίσουμε σιγά σιγά να δούμε πώς εργάζεται ο Θεός σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός, ο οποίος αγαπάει το Θεό, ο οποίος έχει αδικηθεί από τους ανθρώπους και ο οποίος πρέπει τώρα να παίρνει καλές αποφάσεις, να είναι δούλος Θεού. Μέχρι τώρα ο Ιωσήφ τα πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα θα τα χαλάσει λίγο, αλλά ο Θεός είναι δίπλα του να τον διορθώσει. Πολλές φορές τα χαλάμε λίγο. Θα πει τα χαλάμε. Κάνουμε αυτό που μας αρέσει, αυτό που θέλουμε, αυτό που νομίζουμε. Σκεφτόμαστε ότι είναι σωστό να το κάνουμε αυτό χωρίς να αναρωτηθούμε αυτό που θέλει ο Θεός να κάνουμε, δηλαδή εσύ Κύριε τι θέλεις, τι σ' αρέσει, τι νομίζεις. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσεύχεται για να πάρει
οδηγία, εντολή από το Θεό, Λόγο Θεού, είναι πιθανότατα ένας πάρα πολύ καλός χριστιανός, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι δούλος Θεού. Δεν είναι υπηρέτης του Χριστού. Και ο υπηρέτης του Χριστού έχει το πλεονέκτημα, μόνο ο υπηρέτης του Χριστού, να διαχειρίζεται τα μυστήρια του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή ο Θεός του αποκαλύπτει, του φανερώνει, του προσφέρει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών και του δίνει την δυνατότητα και την ικανότητα να τα διαχειρίζεται. Ο δούλος του Θεού. Αυτός που ξέρει ότι πρέπει να ρωτάει. Αυτός που ξέρει ότι δεν πρέπει να αποφασίζει. Αυτός που ξέρει ότι δεν πρέπει να θέλει, ή ακόμη και αν θέλει, το θέλημά του να το υποτάσσει στο θέλημα του Θεού, αφού του το ζητήσει και το αποκαλυφθεί. Να μην κάνει αυτό που νομίζει, αλλά να υποτάξει τη γνώμη του στη γνώμη του Θεού, αφού όμως προηγούμενα του τη ζητήσει, γιατί μπορεί να συμφωνεί ο Θεός με τη γνώμη του ανθρώπου. Αλλά συνήθως δεν συμφωνεί. Γιατί είναι γεγραμμένο, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Και μάλιστα, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τεράστια απόσταση, τόσο απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σας. Καλό είναι λοιπόν να μην ξεχνιόμαστε, να μην αφαιρούμεθα, αλλά λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το Λόγο του Θεού που λέει «και έτσι επί τους δούλους μου μόνο και επί τας δούλας μου θα εκχαίω από το πνεύματός μου για να προφητεύσουν», και εμείς να το λάβουμε σοβαρά αυτό, όχι για το χάρισμα της προφητείας, αλλά για να μιλάει ο Θεός με το στόμα μας. Όπως λέει στον Ιερεμία, «όταν μάθεις να απορρίπτεις το αχρίον και να εκλέγεις το τίμιον», τι σημαίνει να απορρίπτεις το αχρίον? Τη γνώμη σου, τη θέλημά σου, την αρεσκιά σου, και να εκλέγεις το τίμιον, τη γνώμη μου, το θέλημά μου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον και αυτό που μου αρέσει, τότε θα είσαι σαν το στόμα μου. Αυτά είναι γραμμένα, η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, και είναι ανάγκη όλοι μας, άντρες, γυναίκες, νέοι, μεγάλοι, γέροντες, γερόντισες, να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Γιατί θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Δεν είναι ότι οι προσευχές μας θα ακούγονται, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι ότι θα μας δίνει σοφία ο Θεός και ό,τι κάνουμε θα το ευωδώνει ο Θεός. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός και ο Θεός θα ευωδώνει το έργο σου. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ο Ιωσήφ λοιπόν μόλις τους είδε, μίλησε σκληρά. Δεν αποκαλύφθηκε ποιος είναι. Στενοχωρήθηκε που δεν ήταν μαζί τους ο Βενιαμίν. Φοβήθηκε και για τη ζωή του Βενιαμίν. Και ο στόχος του ήταν ο Βενιαμίν. Άρα λοιπόν αρχίζει με αμφιβολίες για τους 10, λέγοντάς τους ότι δεν είσαστε καλοί άνθρωποι, κατάσκοποι πρέπει να είσαστε, και ήρθατε να κατασκοπεύσετε τα αδύνατα σημεία της Αιγύπτου, τα γυμνά της γης. Αυτοί τα χάσαν, όχι λέει, καλοί άνθρωποι είμαστε. Αυτοσυστήνονται, καλοί άνθρωποι είμαστε. Είμαστε παιδιά ενός πατέρα. Υπάρχει άλλο ένας ο μικρότερος που είναι κάτω στη Χανάν, στη γη Χανάν, τον πατέρα μας που δεν τον άφησε ο πατέρας μας να έρθει, και υπήρχε και ένας δωδέκατος που δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι η ψυχή, η καρδιά του Ιωσήφ θα ησύχασε που διεπίστωσε ότι ο Βενιαμίν ζει και ο πατέρας του ζει. Γιατί αν αγαπάει κάποιους από εκεί, είναι ο Βενιαμίν και ο πατέρας του. Γι' αυτό αρχίζει τώρα πιο σκληρά μέτρα. Όχι, τους λέει, σίγουρα είσαστε κατάσκοποι. Τους φυλάκισε 3 μέρες και όταν πέρασαν οι 3 μέρες σε απόλυτη ταπείνωση και απογοήτευση και απελπισία, και αυτό το κάνει ο Θεός,
τότε μαλάκωσε η καρδιά τους και αρχίζουν και σκέφτονται τις αμαρτίες τους. Είναι σοφός ο Θεός, αδερφοί. Μας φέρνει σε φυλακή βραχυχρόνια. Στην Αποκάλυψη λέει 10 μέρες θα είναι η φυλάκησή σου. Βραχυχρόνια. Αλλά αυτή είναι πολύ κερδοφόρα φυλάκιση για την ψυχή μας. Αφού πέρασαν 3 μέρες, τους βγάζει έξω και τους λέει: ακούστε, για να καταλάβω ότι δεν είσαστε το σκοπό, κοιτάξτε, ο Βενιαμίν είναι ο στόχος. Δεν είσαστε, για να αποδειχθεί ότι δεν είσαστε κατάσκοποι αλλά καλοί άνθρωποι, θα κρατήσω έναν από εσάς, και κράτησε το Σημεών, και θα πάτε οι υπόλοιποι και θα μου φέρετε το μικρότερο. Και όταν τον δω ότι υπάρχει ο μικρότερος, τότε θα βεβαιωθώ ότι δεν είστε κατάσκοποι. Η σκοπή και οι σκέψεις και τα λόγια του Ιωσήφ δεν μπορούν ποτέ να γίνουν αντιληπτοί από τους 10 αδελφούς. Όπως και με το Θεό. Τους φυλακίζει. Τους βγάζει 3 μέρες. Τους έλειωσε. Αγωνία, φόβος, 3 μέρες. Τους βγάζει. Και τους αναγκάζει να πιστούν ότι πρέπει να φέρουν το Βενιαμίν. Γιατί τους αναγκάζει? Γιατί σε λίγο θα πεινάσουν πάλι. 7 χρόνια είναι μπροστά τους. Δεν ξέρουν πόσα χρόνια πείνας έχουν αυτοί ακόμη. Ο Ιωσήφ ξέρει. Ο Χριστός ξέρει τα πάντα στη ζωή μας. Εμείς δεν τα ξέρουμε. Αλλά και δεν μας τα μαρτυράει συνήθως, γιατί πρέπει εμείς με τη θέλησή μας να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Για το παρόν και για το μέλλον. Αλλά ο σκοπός του Ιωσήφ είναι καλός. Θέλει μεν το Βενιαμίν, αλλά δεν θα αφήσει να πεθάνουν και τα αδέλφια του. Και ενώ συνέβη αυτό, ήρθε σε κατάνοιξη καρδιάς τους από την πίεση. Δεν ξέρω πόσες φορές έχει έρθει σε κατάνοιξη η καρδιά μας από την πίεση, εμένα πολλές φορές. Και ξέρω ότι είναι καλό έργο τούτο. Δηλαδή, σε καταπιέζει η κατάσταση, οι συνθήκες, οι περιστάσεις σε καταπιέζουν, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται ο Θεός. Αυτό, αδερφοί, ποτέ μην το ξεχνάμε, γιατί αν το ξεχάσουμε θα χάσουμε την πίστη μας. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή του χριστιανού, για να μην πω και όλων των ανθρώπων, αλλά ας πω μόνο του χριστιανού, γιατί μιλάμε ανάμεσά μας, μεταξύ μας, ό,τι και να συμβαίνει δεν είναι σε άγνοια του Θεού, αντιθέτως είναι το σχέδιο του Θεού. Γιατί? Για να αλλάξουμε, για να μετανοήσουμε. Οι δοκιμασίες έρχονται στη ζωή μας για 3 λόγους, βασικούς λόγους. Το πρώτο είναι η παιδεία, η εκπαίδευση. Να αναβαθμίσει τη σχέση σου με το Θεό. Πράγματι, οι σχέσεις του Ιωσήφ αναβαθμιστήκανε, γιατί ο Θεός τον έκανε πρωτότοκο. Όχι κατά την ιεραρχία, αλλά κατά την αγάπη του λαού Ισραήλ. Και μάλιστα του χάρισε και διπλάσια μερίδα. Και τον Μανασέ και τον Εφραήμ που πήραν κληρονομιά στις 12 φυλές του Ισραήλ, λόγω του Λεβί που δεν πήρε κληρονομιά. Και τώρα ήρθε ο καιρός να ταπεινώσει και τους 10. Πάλι τον προσκύνησαν, θυμήθηκε και το δεύτερο ενύπνιο. Και επειδή δεν πίστευαν, δεν ήξεραν, δεν είχαν καταλάβει ότι είναι ο Ιωσήφ και καταλαβαίνει τη γλώσσα τους, ενώ αυτοί φαίνεται μίλαγαν, αλλά όχι διερμηνέως λέει, τη γλώσσα τους, άρχισαν να λένε μεταξύ τους με μετάνοια: αληθώς ένοχοι είμαστε δια των αδελφών ημών. Το πρώτο σοβαρό σημείο. Ένοχοι είμαστε.
Εκείνη τη στιγμή πιστεύω ποτέ δεν το είχαν πει. Και αν είχε ανεβεί στην καρδιά τους από τη συνείδησή τους, ποτέ δεν το είχαν ομολογήσει. Αληθώς ένοχοι είμαστε για τον αδελφό μας, καθότι τον βλέπαμε στη θλίψη της ψυχής αυτού όταν μας παρακαλούσε και δεν τον ακούγαμε. Δια τούτο επήλθε εφ' ημάς αυτή η θλίψη. Και γιατί λένε δια τούτο? Γιατί ήταν οι 10 που είχαν κάνει τη ζημιά. Δεν ήταν ο Βενιαμίν. Σε αυτούς τους 10 ήρθε αυτή η θλίψη. Τι ωραία είναι να σ' ακούει ο Ιωσήφ. Τι ωραία είναι να ακούει ο Σιφ τους αδελφούς του να μετανοούνε. Τι ωραία που είναι να σ' ακούει ο Χριστός να μετανοείς και να λες ένοχος είμαι Κύριε, ένοχος θανάτου είμαι. Και βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη ο ένοχος, γιατί συμβαίνει και αυτό, μερικές φορές κάνουμε πράγματα για τα οποία ντρεπόμαστε να πλησιάσουμε και το Θεό. Τώρα τι να σου πω, τι συγγνώμη να σου ζητήσω, τι να κάνω. Αλλά τότε έτσι ήταν. Τώρα όμως έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, για να πω πιο καλά. Ο Αδάμ όταν παρήκουσε το Λόγο του Θεού, δεν μπορούσε να δει το Θεό στο πρόσωπο, κρύφτηκε. Τι να του πω. Ωραία θέση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Κρυβόμαστε πίσω από το σταυρό του Γολγοθά. Και ο Θεός τι βλέπει? Το Χριστό, το αίμα του Χριστού, τον εσταυρωμένο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, επειδή είναι ομοιοπαθής με εμάς, δεν διστάζει να λέει δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο. Μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Να κρυφτώ πίσω από το σταυρό του Χριστού για να μην ντρέπουμε για τις αμαρτίες μου. Γιατί ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου. Ο Αδάμ δεν μπορούσε να συναντήσει τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός δεν μπορούσε να τον συναντήσει και τον εξέβαλε από τον Παράδεισο. Εμάς όμως δεν μας βγάζει ποτέ από την Εκκλησία ο Θεός. Γιατί αυτό είναι ο Παράδεισος για μας, η Εκκλησία. Δεν μας βγάζει ποτέ. Τον Αδάμ ξέρετε πόσο σοβαρό είναι. Έκανε αμαρτία, έξω. Στη Γενή Διαθήκη, στην Εκκλησία του Χριστού λέει έκανε αμαρτία, μέσα. Έλα κοντά μου. Δεν είναι πολύ καλός, αδερφοί? Βέβαια εδώ να προσέξουμε κάτι. Μην βγάζουμε εμείς έξω τους ανθρώπους. Θυμάμαι μια φορά ο Ντίνος είχε κάνει κάτι που μου φάνηκε πολύ σοβαρό. Μικρός ήταν. Και του λέω δρόμο από το σπίτι, φύγε. Άκου μυαλό που είχα. Αλλά είναι καλό για να τα ακούτε κι εσείς, μην κάνετε το ίδιο λάθος. Έξω από το σπίτι. Και μου λέει καλά. Και πήγε και έπλαινε τα δόντια του. Μισή ώρα τα έπλαινε. Τα άτρευε, τα ξανάτρευε. Να πλύνω λέει τα δόντια μου και να φύγω. Και τα έπλαινε και τα έπλαινε και τα έπλαινε. Εγώ περίμενα με υπομονή να τελειώσει το πλύσιμο των δόντων του. Και όταν το τέλειωσε, του λέω δρόμο τώρα. Και έφυγε. Αλλά ευχαριστώ το Θεό γιατί ξέρετε που πήγε στο σπίτι του Ανδρέα του Πιπέρη. Μπορούσε να πάει αλλού. Και γιατί η Χριστίνα ήταν μικρούλα τότε και μου λέει παπά να σε ρωτήσω κάτι. Ήταν ο έλεγχος του σπιτιού, ήταν ο Λάβαν ήταν η Χριστίνα. Παπά να σε ρωτήσω κάτι πολύ γλυκά, τρυφερά. Λέω να με ρωτήσεις παιδί μου. Έχεις αμαρτήσει ποτέ? Δεν κατάλαβα τίποτα. Λέω βέβαια έχω αμαρτήσει. Ο Θεός έχει διώξει ποτέ από την παρουσία Του, από την Εκκλησία? Κατάλαβα εγώ. Λέω τι εννοείς? Σε έχει διώξει ποτέ από την Εκκλησία? Λέω όχι. Εσύ γιατί έδιωξες τον Τίνο? Εκεί έσπασε η καρδιά μου. Έχεις δίκιο ρε Χριστίνου Λατσιλό. Τώρα πού να τον βρω? Ούτε κινητά υπήρχαν. Τέλος πάντων μην τρώμε παίρνουμε τον χρόνο. Τον βρήκα τέλος πάντων. Ήρθε σπίτι, του ζήτησα συγγνώμη. Μετά μου ζήτησε και αυτό συγγνώμη. Αποκατασταθήκαμε. Αλλά ποτέ αδελφοί μη διώξετε κανέναν από κοντά σας. Ούτε παιδιά, ό,τι και να κάνουν. Ούτε γυναίκα, ούτε άντρα. Αυτό το τα διαζεί γιατί μάστιγα είναι αυτή. Μάστιγα είναι. Ποτέ μη διώγνετε κανέναν από κοντά σας, ό,τι και να έχει κάνει. Ο
Ο Θεός ποτέ δεν μας διώχνει. Ποτέ δεν μας διώχνει. Είναι μεγάλο λάθος. Για σκεφτείτε τώρα να κάνει κάτι ένας αδερφός και να του πω μην ξαναπατήσει στην εκκλησία. Παίρνω όχι τη θέση του Θεού, παίρνω τη θέση του διαβόλου. Ο διάβολος πετάει έξω από την εκκλησία τους ανθρώπους, όσο είναι δυνατόν σε αυτόν. Ναι. Ποτέ κανέναν, για κανένα λόγο. Εκτός βέβαια, αν έχει αιρέσεις απολίες ή αν είναι λύκος, δαγκώνει και τρώει πρόβατα και τα καταστρέφει ή δημιουργεί δικό του, πώς να το πω τώρα, δική του ομάδα μέσα στην εκκλησία. Πάλι δεν διώχνουμε, συμβουλεύουμε, αλλά όταν προσευχόμαστε θα τον βγάλει ο Θεός έξω αυτόν, γιατί είναι επικίνδυνος για το λαό του Θεού. Εμείς και πάλι δεν βγάζουμε. Τέλος πάντων, ο Ιωσήφ άκουσε την εξομολόγηση των αδελφών του και για πρώτη φορά η καρδιά του έσπασε. Άκουσε μάλιστα το Ρουβίν. Κοιτάξτε πώς αποκαλύπτει ο Θεός. Και όταν κάποιος έχει κάνει κάτι καλό, λέει ο Ρουβίν προς αυτούς, «Δεν είπον προς εσάς, μην αμαρτήσετε κατ' του πεδίου και δεν μου εισακούσετε, δια τούτο ειδού το αίμα αυτού εξητείτε». Δηλαδή τα φανερώνει όλα ο Θεός στους δούλους του. Μπορούμε να κρυφτούμε. Όσα πεις, λέει, στο ταμείο θα ακουστούν στην πλατεία. Έχει ένα μεγάφωνο ο Θεός. Εκτός αν μετανοήσουμε, ποτέ τα σβήνει και δεν μαθαίνετε τίποτα. Αλλά όσο δεν μετανοούμε, έχει ένα μεγάφωνο ο Θεός. Μια φορά μίλαγα στο Αίγιο με έναν αδερφό και κρίναμε και κατακρίναμε την Άννα. Και κάνει αυτό και δεν μας αφήνει εκείνο και έλεγε ο Κώστας, έλεγα εγώ, έλεγε ο Κώστας, έλεγα εγώ. Και μετά κλείνουμε. Και με παίρνει τηλέφωνο η Άννα. Μου λέει, ποιον μίλαγες τώρα? Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, με ποιον μίλαγες? Λέω, με τον Κώστα. Και τι λέγατε? Τι λέγαμε ρε Άννα? Λέγατε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Τρελάθηκα εγώ. Λέω, τι έγινε? Μου λέει, πήρα να σε πάρω τηλέφωνο και καθώς το σήκωσα τηλέφωνο άκουγα αυτά που λέγατε. Και επειδή δεν ήθελα να τα ακούω, έλεγα, μη μιλάτε, φώναζα, αλλά δεν με ακούγατε εσείς. Από τότε μου γίνε μάθημα. Κλείστο, αδερφέ. Θα το μάθει. Και η Γραφή λέει, υπάρχει και ένα πουλάκι, λέει, πάει και τα μαρτυράει όλα. Λέει στις παροιμίες, ο Θεός θα μας φυλάει. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Και δεν είναι ωραίο να κατηγορείς κάποιον, και μάλιστα με κακία και με φωνές και με τέτοιο, και να νομίζεις ότι δεν σε ακούει κανείς. Αν θες να τα βάλεις με κάποιον, πρόσωπο με πρόσωπο. Έλα εδώ, αδερφέ μου. Έχω κτή κατά σου. Να τακτοποιηθεί. Θα ζητήσει ο ένας από τον άλλο συγγνώμη και να πάμε όλοι στον ουρανό. Και αν έχω κάνει κάτι που έχω ενοχλήσει κανένα, μου το πείτε. Εγώ ζητάω συγγνώμη αμέσως. Δεν θέλουν να υπάρχει στις καρδιές κανενός αδελφού ή αδελφής, να υπάρχει στις καρδιές κάτι που δεν είναι καλό. Μόνο καλό. Μόνο το αγαθόν του Θεού. Να ανάγκη τώρα να δημιουργούνται σκέψεις, κρίσεις, κατακρίσεις και να χαλάει η καρδιά μας. Και άμα χαλάει η καρδιά μας, δεν μπορούμε να δούμε και τον Κύριο. Μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα βλέπουν τον Θεό. Είναι νόμος, τι θα κάνουμε. Γι' αυτό να είναι καθαρισμένη η καρδιά μας. Με το αίμα του Χριστού να ζητάμε να την καθαρίζει ο Θεός την καρδιά μας. Για να είμαστε ελεύθεροι, μην κρυβόμαστε. Όταν λοιπόν άκουσε ο Ιωσήφ τη μετάνοια των αδελφών του, πήγε στο διπλανό δωμάτιο και άρχισε να κλαίει. Έσπασε η καρδιά του. Έτσι και όταν μας ακούει εμάς ο Θεός να μετανοούμε, σπάει η καρδιά του. Γι' αυτό να μην διστάζουμε. Να κρυβόμαστε πίσω από το Σταυρό όταν ντρεπόμαστε και εκεί ό,τι και να έχουμε κάνει, να το λέμε του Κυρίου μας. Ξέρετε ποιο είναι το κακό? Να μην έχουμε καταλάβει ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι καλό. Εκεί θα έρθει πόνος και θα έρθει δοκιμασία. Σας είπα ότι η δοκιμασία έρχεται και δεν το ολοκλήρωσα για τρεις λόγους. Πρώτον είναι η αναβάθμιση. Δεύτερον, πολύ σοβαρό, είναι το έλεος.
Και αυτό το κατάλαβα όταν πήγαινα στο Αίγιο μια φορά και έσκασε το λάστιχο και είπα, Κύριε, πάω στην εκκλησία και έσκασε το λάστιχο και δεν ξέρω και να αλλάζω λάστιχα εγώ. Τελείως άσχετος είμαι. Και τέλος πάντων κάτι έγινε εκεί και τα άλλαξα, δεν θυμάμαι πώς. Και μετά ξεκίνησα και λίγο πιο κάτω είχε γίνει μια καραμπόλα θανάσιμη. Με φύλαξε ο Θεός, με λέει ο Θεός. Με γλίτωσε από θάνατο. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό, αδερφοί, τις δοκιμασίες του Θεού και την παιδεία του Θεού να τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Πολύ σοβαρά υπόψη μας. Με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται. Στο τέλος, ο Ιωσήφ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έδωσε, γέμισε τα σακιά τους με τρόφιμα, έδωσε ζωοτροφίες για το δρόμο και έβαλε και το αργύριο, τα χρήματα που είχαν πάρει για να του δώσουν μέσα στο σακί του καθενός και τους εξαπέστειλε. Είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, αυτούς που σε ταλαιπωρούν εσύ να τους ευεργετείς. Πολύ ωραίο είναι, αδερφοί. Πολύ κακό είναι αυτούς που σε ταλαιπωρούν εσύ να τους εκδικήσει. Και όταν λέω πολύ κακό, εννοώ για πολύ κακό. Ο χριστιανός πρέπει να είναι μακρόθυμος, ελεήμων. Αυτοί έφυγαν και έφτασαν στον πατέρα του, τον Ιακώβ. Του είπαν όλα όσα είχαν συμβεί και ο Ιακώβ στενοχωρήθηκε γιατί και ο Σιμεών χάθηκε γι' αυτόν. Έχασα τον Ιωσήφ, έχασα τον Σιμεών και τώρα μου ζητάτε, γιατί έτσι του είπαν, να διακινδυνεύσω και τον Βενιαμίν. Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ. Έχετε ακούσει να λέμε, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Ωραία, θα γίνει, άμα το θέλει ο Θεός. Θα γίνει και θα παραγίνει. Πώς θα το καταφέρει ο Θεός, θα σε αναγκάσει. Οι δοκιμασίες λοιπόν έρχονται πρώτον για την παιδεία, για την αναβάθμιση, δεύτερον για το έλεος και τρίτον για την καρποφορία. Δεν ξέρει πόσο ακόμη θα πεινάσουν, νομίζουν τώρα που διέχουν για ένα χρόνο. Λέω εγώ, δεν μας λέει η Γραφή. Ναι, αλλά δεν φτάνει ένας χρόνος. Είναι 7 χρόνια εν συνόλο. Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ και το λέει και με αγανάκτηση, αλλά το λέει με πόνο. Ποτέ δεν θα στείλω το Βενιαμίν τον οποίον αγαπάω. Γιατί αν το χάσω και αυτόν, τότε θα φύγω και θα είμαι μέσα στη θλίψη και στον πόνο. Αλλά αδερφοί μου αγαπητοί, ποτέ δεν γίνεται αυτό που θέλουμε εμείς όταν μας αγαπάει ο Θεός. Της αρέσει, να μ' αρέσει. Και το λέω, Κύριε, ό,τι βλέπεις που δεν είναι καλό και δεν το έχω καταλάβει, ή διδαξέ με να το κάνω ή ανάγκασέ με να το κάνω. Βέβαια το να με αναγκάσει δεν είναι απλό, είναι πόδινο. Γι' αυτό προτιμώ το δίδαξέ με να το κάνω. Έτσι λένε οι άνθρωποι του Θεού, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, λέει ο Δαβίδ. Έχει καταλάβει ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να πράττουμε το θέλημα του Θεού, όχι το θέλημα το δικό μας. Το έχουμε καταλάβει και εμείς. Σήμερα λοιπόν να καταλάβουμε δύο πράγματα, αδερφοί, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι, αν θέλεις να είσαι δούλος Θεού, πρέπει να έχεις οδηγία Πνεύματος Αγίου και αν θέλεις να έχεις οδηγία Πνεύματος Αγίου πρέπει να το εξητάς. Αν δεν εξητάς, δεν θα έχεις και θα περπατάς, θα βρίσκεις χάρη από το Θεό, θα βρίσκεις έλεος από το Θεό, αλλά απράγματα λίγα, έως ασήμαντα, χωρίς καρποφορία, χωρίς ιδιαίτερη ευλογία. Αν όμως μάθουμε να εξητούμε την εντολή του Θεού, τις εντολές του Θεού, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών μου. Να έχουμε τις εντολές του Θεού. Και πού θα τις βρίσκουμε? Με προσευχή μέσα από το Λόγο Του, με προσευχή μέσα από το Πνεύμα το Άγιο.
Εάν δεν ζητάμε, θα διαβάζουμε και δεν θα καταλαβαίνουμε. Και αν θα καταλαβαίνουμε, θα καταλαβαίνουμε στα ρηχά, την επιφάνεια των υδάτων. Θεός θέλει όμως να πάμε στα βάθη του Θεού, στα ύδατα του κολυμβήματος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, να εξητάμε. Να εξητάμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και το εξητάς μόνο, και τι ωραία που κουμπώνει ο Λόγος του Θεού, όταν παριστάς, παριστάνεις το σώμα σου, θυσία ζώσα ενώπιον του Θεού, Αγία, Δικαία, Ευσεβή και Ευλογημένη. Θυσία όμως. Δηλαδή δουλεία. Η δουλεία δεν είναι ευχάριστο. Δεν είναι εύκολο να είσαι δούλος του Χριστού και υπηρέτης της Εκκλησίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να πεις πρέπει να πάμε στα νοσοκομεία, πρώτα σε αυτόν, σε εκείνον και στ' άλλον. Ή πρέπει να σηκωθώ από το κρεβάτι μου τώρα στη 1-2 η ώρα που με πήρε τηλέφωνο να γονατίσω, να προσευχηθώ. Δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν είναι εύκολο? Το πνεύμα είναι θέλει, η σάρκα δεν θέλει. Και πρέπει τώρα να δαμάζουμε το σώμα μας και το να δουλογούμε. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει σήμερα να φύγουμε και να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα είναι, για να είσαι δούλος πρέπει να εξητάς το Λόγο του Θεού, τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και το δεύτερο είναι ότι καλόν είναι να μην θέλουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Γιατί όταν πάρουμε απόφαση, όπως ο Ιακώβ, ποτέ δεν θα τον στείλω, στο τέλος το λιγότερο ντρεπόμαστε, γιατί κάνουμε το αντίθετο. Πάντα να λέμε, Κύριε Θεέ μου, Εσύ να προπορεύεσαι στη ζωή μας. Αν κάτι δεν ξέρω, δίδαξέ με. Αν κάτι δεν μπορώ, δώσε μου δύναμη. Αλλά ένα θέλω, να πράττω το δικό Σου θέλημα, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Αμήν. Ναι, Χριστέ μου. Αμήν, Κύριε μου, βοήθησέ μας, σε παρακαλώ πολύ.